Πού πάμε, πού πάμε, πάμε σε άλλο θέμα και πάμε σε μια νεοσύστατη ομάδα, άτυπη ομάδα νέων, την Youthopia, την οποία εντόπισα σίγουρα και θέλω να μοιραστώ μαζί σας και θέλω να τους γνωρίσω. Λοιπόν, αυτή η ομάδα νέων εδώ στο Ηράκλειο ετοιμάζει πολλά και όμορφα πράγματα και ξεκίνησε με μια ιδιαίτερη εσπερίδα με θέμα τις γυναίκες στην επιστήμη. Να καλωσορίσω τη Μαριλένα Μοσχογιαννάκη. Είσαι φυσικός και υποψήφιο διδάκτορ του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, του Πανεπιστημίου Κρήτης δηλαδή, και είσαι κι εσύ έτσι ο εγκέφαλος μαζί με τον Μάνο αυτής της ιδέας, όλες αυτές που έχει ξεκινήσει. Καλώς ήρθες. Ναι, είμαστε μια ομάδα. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Μαζί με τον Μάνο και κάποια άλλα παιδιά ξεκινήσαμε τη Youthopia και έχουμε όραμα να κάνουμε πολλές δράσεις για το Ηράκλειο. Θα επιστρέψω αυτό το όραμα γιατί πολύ μου άρεσε να πούμε καλό μεσημέρι στον Μάνο Περβολαράκη, να σε συστήσουμε και με το επιθετό σου. Φυσικός και μεταπτυχιακός φοιτητής επίσης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. Καλώς ήρθες, Μάνο. Καλώς σας βρήκα. Βρε, παιδιά, πείτε μου λίγο, τι ακριβώς είναι αυτή η ομάδα σας, το Youthopia, τι έχει σαν στόχο, ποια είναι η φιλοσοφία σας? Είμαστε μια ομάδα νέων της πόλης του Ηρακλείου. 12 περίπου άτομα αποτελούμαστε και σκοπό έχουμε δύο άξονες δράσης. Ο πρώτος είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus Plus, ανταλλαγής νέων και training courses στο εξωτερικό. Στέλνουμε παιδιά, είτε διοργανώνουμε εμείς εδώ πέρα και φέρνουμε νέους. Ο πρώτος άξονας. Ο πρώτος άξονας. Και ο δεύτερος είναι πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που θεωρούμε ότι λείπουν από το Ηράκλειο. Εξ αφορμής λοιπόν αυτού του δεύτερου άξονα καταλαβαίνω ότι προέκυψε και βάσει της Παγκόσμιας ημέρας η εσπερίδα που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο. Σωστά, το Σάββατο στην Ανδρόγειο, 5.30 ώρα περίπου, ξεκινήσαμε με θέμα, γυναίκες στην επιστήμη. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Πήγε πολύ καλά. Θα ξαναγυρίσουμε. Μάνο, έρχομαι σε σένα. Η ανάγκη αυτή προέκυψε από κάτι που εντοπίζεται σαν έλλειψη, σαν μεγάλο κενό εδώ στο νησί μας, όχι μόνο στην πόλη μας. Ναι, γενικότερα στο νησί μας δεν γίνεται, τουλάχιστον εμείς δεν ακούμε αν και αν γίνονται, δράσεις πολλές που να έχουν σκοπό την ενεργοποίηση των νέων, να αναπτυχθούμε και σαν ανθρώποι και σαν επαγγελματικά. Και εμείς αυτό το είδαμε επειδή έχουμε μελαλάβει και με τη Μαριλένα σε πολλά Erasmus ανταλλαγής νέων. Και σε κάποια από αυτά, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, είχαμε εκπαίδευση για π.χ. πώς θα γράψουμε σωστά ένα CV. Βιογραφικό σημείωμα. Και το οποίο σκέφτηκα, τι ωραίο, γιατί δεν το έχουμε στο Ηράκλειο να το μαθαίνουμε όλοι οι νέοι για να μπορούμε να κάνουμε ένα σωστό και να έχουμε πιο πολλές πιθανότητες στην έβρεση εργασίας. Οπότε, γενικότερα είδαμε ότι λείπουν πολλά τέτοια πράγματα από το Ηράκλειο. Απλά μικρά πράγματα όμως βλέπουμε ότι λείπουν. Ναι. Και είναι ένα κενό στους νέους ανθρώπους που χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι υπάρχει διάθεση αρχικά και πόσο μάλλον και η πρόθεση και η πορεία και τα βήματα για να ακολουθηθεί και να το κουμπώσουμε. Ήσασταν φίλοι πιο πριν, όλες που είσαστε στην ομάδα και σίγουρα εσείς οι δυο. Ναι, ναι, γνωριζόμασταν είτε από τις σπουδές μας στο Πανεπιστήμιο, είτε από το δημοτικό, το γυμνάσιο, με κάποιους πάρα πολύ παλιά. Πόσο δύσκολο είναι να ξεκινήσεις μια ομάδα, τι διαδικαστικό είναι αυτό το οποίο ακολουθήθηκε από εσάς και βρήκατε δυσκολίες? Διαδικαστικά, στο να φτιάξουμε μια άτυπη ομάδα και απλώς να κάνουμε διάφορες δράσεις στο Ηράκλειο, δεν είχαμε κάποιο, γιατί είμαστε άτυπη ομάδα. Αλλά θα σου πει η Μαριλένα για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, πρέπει να έχουμε χαρτιά, υπάρχει μια γραφειοκρατία που πρέπει να ακολουθήσουμε. Υπάρχει στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έπρεπε να καταθέσουμε κάποια στοιχεία και κάποιους τραπεζικούς λογαριασμούς, ποιοι είμαστε, ποιοι αποτελούμαστε, ποιοι θα αποτελέσουμε την ομάδα. Και μετά έχουμε ένα κωδικό που αυτή είναι η υπόστασή μας για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και μετά υπήρχαν κάποια διαδικαστικά, ας πούμε τα social media, χρειαζόμασταν χορηγίες και την είχαμε τη χορηγία από το, μπορώ να πω, από το παπάκι και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας κάνουν το hosting και γι' αυτό το λόγο έχουμε και site. Η στήριξη για να υπάρχει σε νέους ανθρώπους, γιατί ουσιαστικά ξεκινάτε από το μηδέν κάτι και με τον νεαρό της ηλικίας σας κάποιος μπορεί να πει τώρα πού πάνε αυτά τα παιδιά. Τι ήταν αυτό που απαντήσατε καταρχήν στους γονείς σας όταν τους το ανακοινώσατε ότι εμείς ξεκινάμε κάτι ολοκληρωμένο και κάτι σοβαρό και υπεύθυνο? Ποια ήταν η αντίδρασή τους αρχικά? Πού πας, παιδί μου, πού μπλέξατε πάλι? Κάτι τέτοιο. Ναι, φορτώνεται από το κεφάλι σου παραπάνω πράγματα. Και, ναι, εντάξει, αυτή ήταν η αντίδραση, αλλά το δεχτήκανε και μάλιστα ειδικά μετά την εκδήλωση που έγινε και ήταν πόσο επιτυχία μπορεί να έχει. Μας είπαν τι κάνετε σωστά και δεν το κάναμε εμείς. Γιατί η μητέρα μου δουλεύει στην περιφέρεια και λέει: οι εκδηλώσεις μας δεν μαζεύουν τόσο πολύ κόσμο. Στην εκδήλωση είχαμε περίπου 200 άτομα, 180 κάπου εκεί. Σε ποιους απευθυνόσασταν? Στείλαμε πρόσκληση σε όλα τα γυμνάσια και λύκεια του Δήμου
και σε όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου. Και ανταποκρίθηκαν όμως, οπότε ναι, καταλαβαίνω από τη μεγάλη αυτή συμμετοχή. Πράγμα που σημαίνει ότι και η πρόσκληση αλλά και το όλο στήσιμο είναι υπεύθυνο και σοβαρό και μπράβο σας. Η αντίδραση των δικών σου ποια ήταν? Εμένα με έχουν συνηθίσει στο να τρέχω δεξιά και αριστερά. Επομένως, τους ήρθε ομαλά. Δεν εξεπλάγησαν. Λοιπόν, σήμερα μιλούσαμε και για το παιδικό κυνήγι κρυμμένου θησαυρού, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, για την Κυριακή αυτή 17. Κάτι γνωρίζω, κάτι είδα στη σελίδα σας, ότι συμμετέχετε κι εσείς, και αν ναι, με ποιο τρόπο? Στις 17 του αυτή την Κυριακή διοργανώνεται το παιδικό κυνήγι θησαυρού, μία εβδομάδα πριν το μεγάλο κυνήγι από τους ενήλικους. Η συμμετοχή μας είναι ότι απ' έξω από την πλατεία Ελευθερίας θα στηθούν κάποια τραπέζια για τα παιδιά που δεν παίρνουν μέρος στο κυνήγι και θα τα απασχολούμε με δραστηριότητες. Τι δραστηριότητες, με τι θέματα? Ένα είναι ο κύριος λόγος και αυτό που χρησιμοποιούμε, ο χαρακτήρας μας στις εκδηλώσεις είναι βιωματικά. Άρα και σωματική προσπάθεια αλλά και πνευματικότητα. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε διάφορα παιχνίδια, όπως ας πούμε να χτίσουμε ένα χάρτινο πύργο που να μπορεί, που είναι ένα συγκεκριμένο ύψος, και στην κορφή του να μπορεί να στερεωθεί ένα ποτήρι με νερό. Και θέλει κάποια ομαδικότητα, μια συνεργασία. Και δεξιότητες χρειάζεται. Παιδιά. Και φυσικά ωραίους χειρισμούς. Και πολλά πράγματα που αντιλαμβάνομαι. Αυτό βασίζεται σε μια ομάδα εθελοντών δική σας, στη δική σας ομάδα, σε επίσης σπουδαστές, σε φοιτητές διαφορετικών τμήματων από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ποιοι είναι οι υπόλοιποι της ομάδας σας? Το 90% πιθανότητα είναι μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης, δηλαδή φοιτητές είτε από προπτυχιακό επίπεδο, από μεταπτυχιακό όπως είμαι εγώ, διδακτορικό που είναι η Μαριλένα. Κατά κύριο λόγο στο προπτυχιακό επίπεδο είναι οι τελειόφοιτοι που έχουν πιο πολύ χρόνο. Αλλά έχουμε και μέλη είτε που έχουν αποφοιτήσει από το Ρέθυμνο, έχουμε γενικά από κάποιες τεχνολογικές σχολές. Οπότε ναι, μαζευόμαστε, έχουμε το χρόνο, έχουμε όρεξη και βγαίνει κάτι όμορφο. Παιδιά, πώς είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργείτε? Είναι το brainstorming, δηλαδή πέφτουν στο τραπέζι προτάσεις, μαζεύεστε όλοι μαζί, αποφασίζετε από κοινού τι εκτιμάτε ότι έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην δεδομένη στιγμή, κάπως έτσι γίνεται? Ένας τρόπος είναι αυτός, το να συναντηθούμε μία φορά και να πούμε πείτε μας ιδέες. Κατευθύνουμε εμείς τη συζήτηση, έχουμε κάποια πράγματα στο μυαλό μας, που... Ας πούμε, μπορούμε να ανοίξουμε το calendar και να δούμε παγκόσμιες ημέρες. Mm-hmm. Ή ένας άλλος τρόπος είναι, επειδή έχουμε ζήσει και στο εξωτερικό για κάποιους μήνες και οι δύο. Σε ποια μέρη? Βαρκελόνη. Βαρκελόνη, Ισπανία, ναι. Με το Εράσμους, μου είπατε. Αυτό ήταν από το Εράσμους, το κανονικό των σπουδών που μείναμε ένα τετράμινο. Επειδή ήμασταν στο ίδιο εργαστήριο, από εκεί πέρα γνωριζόμαστε με τη Μαριλένα, στο ίδιο ερευνητικό εργαστήριο. Πήγαμε για 4 μήνες στη Βαρκελόνη. Αλλά έχουμε πάει σε διάφορες άλλες χώρες με τα Εράσμους τη μία εβδομάδα, που είναι η ανταλλαγή νέων. Σε αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση σου πληρώνει τα εισιτήρια, τα μεταφορικά και τη διαμονή, τη διατροφή. Και πας και έχει κάποιο συγκεκριμένο άξονα. Ας πούμε, εγώ είχα πάει σε ένα στην Ιταλία, στο οποίο είχαμε, ας πούμε, να μάθουμε τρόπους για να γίνουν πιο γνωστές μικρές περιοχές μέσω της τέχνης. Και κάναμε σε ένα τείχο του γυμναστηρίου του γκραφίτι, με βοήθεια του Δήμαρχου. Πόσο χαίρομαι που υπάρχει πιο διευρυμένος ορίζοντας και πόσο χαίρομαι που νέοι άνθρωποι συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα και πόσο επίσης χαίρομαι που νέα παιδιά με βάση τα βιώματά τους θέλουν να τα μεταλαμπαδεύσουν και να ανοίξουν να διευρύνουν τη βεντάλια αυτού του ορίζοντα και σε άλλους νέους ανθρώπους που ίσως να μην είχε περάσει από το μυαλό τους η σκέψη ότι έχουν μια τέτοια δυνατότητα. Mm-hmm. Για συνέχισε μου σε αυτά τα ωραία που μου έλεγες. Εθελοντικά συμμετέχετε σε όλο αυτό? Εθελοντικά. Και από τον προσωπικό μας χρόνο όλα διοργανώνονται. Η δουλειά μας είναι άλλη πρωινή. Το απόγευμα μαζευόμαστε και διοργανώνουμε. Θέλει χρόνο και θέλει πολύ φροντίδα και σοβαρότητα και υπευθυνότητα, γιατί απευθύνεστε σε ένα διευρυμένο κοινό και σε ένα κοινό εξοικειωμένο με την έννοια ότι δεν θέλει πολλά επιφανειακά, θέλει σοβαρές και προσεγμένες κινήσεις. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη συχνότητα των δράσεών σας, τι περιμένουμε από εσάς, τι είναι ακόμα τώρα στα σκαριά? Θα μου πεις, μόλις ολοκληρώθηκε η Εσπερίδα και πήγε πάρα πολύ καλά, αλλά αυτό δεν σας εντριγκάρει να το πάμε ένα βήμα πιο κάτω? Σωστά. Είναι το άμεσό μας είναι η Κυριακή στο κυνήγι του Θησαυρού. Και μετά σκεφτόμαστε εκδηλώσεις όπως για την κλιματική αλλαγή περιβαλλοντικής φύσης. Και εκεί ποιος εμπλέκεται ή ποιους σκέφτεστε να εμπλέξετε για να γίνει πιο ολιστική όλη η προσέγγιση? Απευθύνεται κάλεσμα, ας πούμε, σε άλλες ειδικότητες, σε άλλους επαγγελματίες? Σε άλλους φορείς, φαντάζομαι, σίγουρα θα πρέπει να απευθυνθούμε στο Δήμο και στην Περιφέρεια, γιατί είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Και κάθε Δήμος και η Περιφέρεια, φαντάζομαι, θέλει να είναι πιο πράσινη και να είναι πιο καθαρή. Και μετέπειτα θα δούμε αν υπάρχει άλλη ομάδα εθελοντική που να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να βγάλουμε κάτι ακόμα πιο καλό.
Θα το κάνετε αυτό, πιστεύετε, στην ομαδικότητα και στη συλλογικότητα και στην, στα θετικά της συνέργειας? Έχει αποδειχθεί ότι με την ομάδα πας πιο μακριά. Μόνος πας μόνο πιο γρήγορα. Ο κόσμος εδώ είναι εξοικειωμένος, βρε παιδί μου. Δηλαδή το θέλει, το επιζητεί αυτό το κάτι παραπάνω, το διαφορετικό. Γιατί μιλώντας και για τον πρώτο άξονα, με την ανταλλαγή και με όλο αυτό το κομμάτι, βλέπουμε ότι βήμα προς βήμα ελέγχεται και προϋπολογίζεται από εσάς. Αυτό είναι μία δυσκολία. Η μία είναι η έβρεση χορηγιών, που αντιμετωπίζουμε και να είμαστε σωστοί και υπεύθυνοι απέναντί τους. Και το δεύτερο είναι ότι εσύ μπορείς να διοργανώσεις κάτι, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητο ότι ο κόσμος θα έρθει σε αυτό. Αν δεν σε γνωρίζουν, στο πρώτο βήμα τουλάχιστον θα είναι λίγο δύσκολο. Αυτό το ξέρατε. Ναι, 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 αυτό το ξέρουμε. Ήταν μεγάλο στοίχημα. Ναι, ήταν ένα στοίχημα, όντως. Αλλά με καθημερινή επαφή, εμείς αυτό προσπαθούμε μέσα από τα post, από το site μας ή από το Facebook, με καθημερινή επαφή, με το να τους μένουμε στο μυαλό όσο περισσότερο μπορούμε, από στόμα σε στόμα. Οι φίλοι μας στο πανεπιστήμιο, είναι και αυτό μια μεγάλη κοινότητα που απευθυνόμαστε, νομίζω ότι μας μαθαίνουν και τους τραβάμε και... θέλουν να παίρνουν μέρος. Επιπλέον, μετά, δηλαδή, τα σχόλια που λάβαμε για την πρώτη εκδήλωση ήταν πολύ θετικά από όλους. Οπότε μας δίνει θάρρος να δούμε ότι όντως το θέλει η κοινότητα του Ηρακλείου. Οπότε θα συνεχίσουμε κι εμείς να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Και ένα τελευταίο πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί ο χρόνος τρέχει. Το Youthopia, το όνομα, πώς προέκυψε? Λοιπόν, είχαμε μαζευτεί μια μέρα και ξέραμε ότι okay, πρέπει να βρούμε ένα όνομα για την ομάδα μας. Οπότε okay, είχαμε ένα brainstorming, είδαμε τι ιδέες υπάρχουν. Πέρασαν πολλές ιδέες. Είχαμε δει, ας πούμε, ότι μια θα μας άρεσε κάπως να έχει την ουτοπία μέσα, γιατί θέλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί για να κάνουμε κάτι καλύτερο και να δημορφώσουμε. Κάτι που φαντάζει ουτοπικό να γίνει πραγματικότητα. Έτσι. Και το youth με την νεολαία. Με την νεολαία, γιατί είμαστε νέοι και γενικότερα θέλουμε να δραστηριοποιηθούμε στις ανταλλαγές νέων επίσης. Οπότε τα συνδυάζει και κάνει τη Youthopia. Βρε παιδιά, ξέρω ότι θα μας απασχολήσετε πάρα πολύ δημιουργικά στο άμεσο, στο εγγύς μέλλον και θα χαρώ πάρα πολύ να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα κοντά μου. Ευχαριστούμε και εμείς. Και εντοπίστε τα αυτά τα πλάσματα, αυτή τη δραστηρία ομάδα και στα social media τους που βλέπατε προηγουμένως, γιατί όντως έχουν πολλά να μας πούν. Λοιπόν, και κάπου εδώ, επειδή βλέπω τίτλους τέλους, θα πρέπει να ευχαριστήσω και εσάς που και σήμερα Τρίτη ήσασταν κοντά μας για περίπου 2,5 ώρες, ζωντανά.